Στη διάρκεια της εκπομπής πάντα αισθάνομαι, γίνομαι καλύτερα. Ναι. Είναι αυτή η ενέργεια, είναι η υπερένταση, δεν ξέρω τι είναι. Αυτό δεν μπορώ να το κοντρολάρω, το προσπάθησα πάρα πολύ και κατέληξα στο εξής. Άσχημο πράγμα να είσαι μόνος τελικά. Να μην έχεις έναν άνθρωπο να σκεφτείς. Θα συμφωνήσω. Πόσο δίκιο έχεις. Είναι πολύ ανθρώπινο αυτό που σας λέω. Κάτι απλό. Να θέλεις να πάρεις κάτι από το φαρμακείο. Να μην γι' αυτό να μην μείνεις μαγκούφο. Και μου λένε σήμερα, όχι, μου λένε γιατί δεν μας πήρες. Το ξέρω ότι αν έπαιρνα τηλέφωνο και τον Δημήτρη και όλους. Σίγουρα όλοι θα ερχόντουσαν, είμαι σίγουρη. Δημήτρη μου το πιστεύω. Αλλά εκείνη την ώρα δεν τρέπεσαι να το κάνει. Συγγνώμη, αλλά εγώ αν ήμουν εσύ θα έπαιρνα ή την Έλενα ή τον κύριο Καψάλη που μένουν απέναντι. Ντρέπομαι να πάρω την Παπαρίζου να τη πω στείλε τον άντρα σου να πάει να μου πάρει. Το ξέρω ότι θα το έκανε. Ντρέπομαι. Εάν ήταν κάτι που αφορούσε στα παιδιά. Κοίταξε να δει. Αυτό είναι ότι αν είναι κάτι που αφορά στα παιδιά, χτυπά ξύλο κάτι αυτό, θα πάρει τηλέφωνο αναγκαστικά. Όταν κάποιο να φροντίσει εσένα όμω και δεν υπάρχει. Τώρα εγώ παιδιά αν έμεινα απέναντι μου Παπαρίζου θα την έπαιρνα τηλέφωνο να έρθει και χωρί να έχω κανένα γι' αυτό πήγε και έμεινε στην πλάτη. Έλα μπορεί να μα φέρει ένα χαμό, μιλάξε παρακαλώ. Με τι ξεκινάει.